όλους ήρθα σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε την καταγραφή του Ολυμπιακού θα πραγματοποιήσει πριν τις 31 Αυγούστου. Πάμε να δούμε ποια είναι η μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις και τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις για τον παίχτη της Γαλατασαράι, Βιλφρίντ Ζαχά, ενώ την ίδια στιγμή είναι σε επαφές με τον Βίλιαν και έχει στη λίστα του και τον Εντουάρντο Μπόβε. Σκυπάει σε πολλά μέτωπα ο Ολυμπιακός για την ενίσχυσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε επαφές με τη Γαλατασαράι και την απόκτηση του Ζάχα με ύψος 1,8 μέτρα. Ο όνομα το οποίο έφερε στη δημοσιότητα ο παλέμαχος Τούρκος επιθετικός Μιχάτ Καβαχτσί μετά από τη συζήτηση που είχαν με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, τον οποίο ήταν συμπαίκτης αρκετά χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ από το 2002 έως το 2006. Συγκεκριμένα. Μάλιστα, οι πληροφορίες από την Κωνσταντινούπολη αναφέρουν πως αναμένονται εξελίξεις σήμερα-αύριο για το εμπόριο για τον έμπειρο εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό. Ο Ζαχά είναι 31 χρονών. Η ηλικία του Ζαχά είναι 31 προς τα 32 έτη. Γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 1992. Υφίσταται με την ομάδα της Ακτής Ελεφαντιστού, διαθέτει αγγλικό διαβατήριο και έχει ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στη Βρετανία. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Crystal Palace και το 2013 και τα μεταγραφή στη Manchester United έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά έπαιξε σε μόλις 4 αγώνες. Ακολούθησαν οι δανεισμοί στην Crystal Palace, την οποία έκανε μεγάλη καριέρα. Σε 458 αγώνες έβαλε 90 γκολ και έδωσε 62 assist. Συνέχεια με την Cardiff σε 13 μάτς έκανε μόνο μία assist και το περασμένο καλοκαίρι πέραψε ως ελεύθερος στη Galatasaray. Ο Ζαχά είχε την περασμένη σεζόν 42 συμμετοχές, 10 γκολ και 5 assist με την τουρκική ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά την τρέχουσα περίοδο δεν έχει παίξει στο πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη, παρά μόνο αγωνίστηκε ένα 15 λεπτό αλλαγή στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας για το Super Cup στις αρχές του μήνα. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ και δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Γαλατασαράι μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με τον Βίλιαν, ο οποίος στις αρχές του καλοκαιριού έμεινε ελεύθερος από τη Φούλαμ. Ο 36χρονος επιθετικός προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με την αγγλική ομάδα, με την οποία είχε 37 αγώνες, 5 γκολ και 2 assist. Ο άλλος θεατής των Corinthians, Σταφάν Ντόνετσικ, Chelsea και Arsenal φέρεται να είναι θετικός στην προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στην πειραϊκή ομάδα. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στις τρεις θέσεις πίσω από τον Center Forward, έχει συνολικά την καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο 746 συμμετοχές, 115 τέρματα και 114 assist. Επίσης, στο κάτω του Ολυμπιακού, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και ο Εντουάρντο Μπόβε, ο οποίος μπορεί να έρθει στην Ελλάδα μέσω Nottingham Forest. Ο ήχος επιέχουμε σταλός κεντρικός μέσος έχει συμβόλαιο με τη Ρώμα έως το καλοκαίρι του 2028 και η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μπόβε, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στις δύο πρώτες αγωνιστικές του προβλήματος απέναντι στην Κέλιαρη και στην Έμπολη, παρά τον νεαρό της ηλικίας του, μετά είναι 92 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Ρώμα, έχοντας 4 γκολ και 2 assist. Την περασμένη σεζόν στα 21 του είχε 45 αγώνες, 1 γκολ και 2 assist με τους Γιαλερός. Αυτές οι τρεις είναι οι πιθανές μεταγραφές του Ολυμπιακού. Εσείς τι πιστεύετε? Θα κάνει κάποια από αυτές? Παραμείνει το ρόστερο όπως είναι. Γράψτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe.